7654321. Oh, this you crazy mother. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουν περάσει, έχουμε κάνει βασικά τρεις συνεντεύξεις. Αυτή είναι η τρίτη συνέντευξη, να πούμε. Να τις καθοστήσουμε. Τι έχει αλλάξει σε αυτό το χρονικό περιθώριο, σε επίπεδο υγείας, οικογενειακό, δόξα Θεώ. Επαγγελματικό και. Ναι, δόξα το Θεό τίποτα. Είμαστε υγιείς. Σε επίπεδο επαγγελματικό, κάθε χρόνο και καλύτερα. Μεγαλύτερη αποδοχή και αγάπη από τον κόσμο, μεγαλύτερη υποστήριξη από τα μαγαζιά τα οποία συνεργαζόμαστε αυξάνονται και δόξα τω Θεώ μια ανηφορική γενικότερα πορεία όσον αφορά το κομμάτι επαγγελματικό. Ωραία. Προτείνω να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να περπατάμε και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θα με κουράζει δηλαδή. Δεν πειράζει. για λίγο, σιγάρες. Πάμε. Θέλω λίγο να μου πεις ποια είναι η γνώμη σου για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision. Αν σου πω ότι δεν το έχω ακούσει καν. Καθόλου. Γενικότερα, εντάξει, ποτέ δεν ήμουν παιδί της Eurovision. Όχι ότι δεν μου αρέσει ή το βλέπω ξέρω αρνητικά, γιατί έχουν ακουστεί και πολλά σχόλια αρνητικά για το θεσμό. Απλά δεν είναι κάτι το οποίο παρακολουθώ, χωρίς να το αναιρώ. Αυτό. Η Γιάννα Τερζή θα μας εκπροσωπήσει, είναι η κόρη του Πασχάλη Τερζή, με τίτλο «Όνειρό μου». Μάλιστα. Μεγάλο όνομα του πατέρα της, μεγάλο το βάρος το οποίο έχει αυτή τη στιγμή να κουβαλήσει στις πλάτες της, σε μια έτσι, κατάσταση οικονομική που διανύουμε στην Ελλάδα. Το να πηγαίνεις να εκπροσωπείς μια χώρα η οποία περνάει τα δεινά της σε ένα τέτοιο δεσμό, είναι θεωρώ μεγάλη υποχρέωση. Καλή επιτυχία να έχουμε, αλλά σου λέω δεν τα πολύ παρακολουθώ. Μακάρι να μπούμε τουλάχιστον στη δεκάδα. Ναι, εντάξει, σαφώς. Όσο και να ακουγόμαστε στο εξωτερικό για το οτιδήποτε καλό, κέρδος είναι. Πάντα. Λεφτά, υγεία ή αναγνωρισιμότητα. Εντάξει, υγεία. Υγεία. Υγεία, εννοείται υγεία. Να σου πω κάτι. Και όχι μόνο υγεία για μένα, δηλαδή δεν είναι αυτό το. Εμένα το άγχος μου είναι πρώτα απ' όλα η υγεία των δικών μου ανθρώπων, γιατί αυτοί με στηρίζουν όταν δεν έχω εγώ υγεία. Οπότε πάνω απ' όλα η υγεία. Πάνω απ' όλα. Οικογένεια ή καριέρα. Ξέρεις τι, θα προτιμούσα ένα συνδυασμό των δύο πραγμάτων, με την έννοια ότι να έχεις μια οικογένεια, να δημιουργείς μια οικογένεια η οποία θα αντιλαμβάνεται τη φύση της δουλειάς σου, θα σε στηρίζει και εσύ μέσω της δουλειάς σου θα στηρίζεις και οικονομικά την οικογένεια. Λοιπόν, τώρα που πιάσαμε έτσι αυτό το κομμάτι της οικογένειας, σε 2-3 χρόνια έχεις σκοπό να κάνεις τη δική σου οικογένεια? Να σου πω την αλήθεια, δεν το σκέφτομαι ακόμα αυτό, με την έννοια ότι έχω αφοσιωθεί στο 100% σε αυτό που κάνω τώρα. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή. Απλά ξέρεις πλέον για να κάνεις οικογένεια πρέπει να έχεις χτίσει πρώτα άλλα πράγματα, οικονομική ανεξαρτησία, ναι. Να έχεις μια ασφάλεια, γιατί ξαφνικά θα πρέπει να ταΐζεις και άλλους τρεις νοματέους, ναι. Κατάλαβες, οπότε προς το παρόν δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό, οπότε δεν συμβιβάζομαι, απλά δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει το παιδί σου σε λίγα χρόνια,
ο γιος σου παράδειγμα, και σου πει ότι μπαμπά, είμαι ερωτευμένος με το ίδιο φίλο. Ποια θα είναι η αντίδρασή σου? Τι θα του συμβουλέψεις και αν θα φοβάσαι ή φοβάσαι, συγγνώμη να το πω καλύτερα, ότι τι θα πει ο κόσμος? Κοίτα, καταρχάς, αν είναι επιλογή του και είναι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, συμβουλή θεωρώ είναι η ίδια που δίνουν όλοι οι γονείς στα παιδιά τους, ότι προσοχή σε όλα, κάνε πράγματα τα οποία σε κάνουν ευτυχισμένο και να προσέχεις τον εαυτό σου και την υγεία σου. Δεν φοβάσαι τι θα πει ο κόσμος, να λέει π.χ. ότι ο γιος του κριτικού είναι γκέι? Ξέρεις, όταν γενικότερα κάνεις μια δουλειά στην οποία εκτίθεσαι, σίγουρα ο κόσμος μπορεί να πει πολλά και για σένα και για την οικογένειά σου και για τον οποιονδήποτε έχει σχέση μαζί σου. Σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτό το πράγμα έχω μάθει απλά να, ξέρεις, να μην με ενδιαφέρει, να μην τα να ακούω. Να κλείνεις τα αυτιά σου. Ναι. Τα αρνητικά σχόλια είναι επικοδομητικά. Τα αρνητικά κακεντρεχή σχόλια είναι αυτά τα οποία επιλέγω πλέον και τα απορρίπτω και δεν ασχολούμαι καν. Ας πει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ να είμαι καλά, η οικογένειά μου να είναι καλά και από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι λέει δεν με αφορά. Πραγματικά. Έχεις πληγωθεί από σχέσεις σου? Καλά, ποιος δεν έχει πληγωθεί από σχέσεις του? Το πήρες κατάκαρτα, δηλαδή κλείστηκε στο σπίτι? Πάρα πολύ. Ναι. Θα έψαχνες τη σχέση σου σε reality όπως το Power of Love? Αν σου πω επίσης ότι δεν το έχω παρακολουθήσει ούτε. Κανέ, ούτε αυτό. Ξέρεις τι, πλέον η τηλεόραση είναι λόγω χρόνου μια πολυτέλεια για μένα. Είναι ένα σπίτι όπου είναι χωρισμένοι άντρες, γυναίκες και ψάχνουν το άλλο τους μισό. Θα πήγαινες σε αυτό το παιχνίδι? Κοίτα, καταρχάς μου ακούγεται λίγο... όχι αστείο, περίεργο. Λίγο περίεργο. Το γεγονός ότι μπαίνουν συγκεκριμένος αριθμός ατόμων σε ένα σπίτι και περιμένουν τώρα να είναι ο ένας το άλλο μισό το άλλο. Κι αν όμως είναι? Εντάξει, αν η μοίρα τα έφερε έτσι και βρεθήκανε τυχαία, εντάξει, εγώ δεν θα ψάχνα το άλλο μισό... Σε τηλεπαιχνίδι. Σε τηλεπαιχνίδι. Η ζωή θα στο φέρει και αν στο φέρει ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά θέλω να πω σε ένα τηλεπαιχνίδι, δεν νομίζω να είναι αυτή η λύση. Στο Survivor θα πήγαινες? Ναι, εννοείται. Τι λες? Είσαι, ρε παιδί μου, έτσι αγωνιστικός τύπος, αντέχεις την πείνα ή θα πήγαινες για αναγνωρισιμότητα και μπορεί να πήγαινες μέχρι και το τελικό έπαθλο? Μην ξεχνάς ότι ο Ντάνος είναι τώρα πλέον και ηθοποιός, έτσι, στο τατουάζ. Ναι, κοίτα, δεν θα πήγαινα στο Survivor. Εντάξει, αντέχω την πείνα, αλλά το λέω αυτό επειδή μου φαίνεται εύκολο, με την έννοια ότι ουσιαστικά δεν έχω πεινάσει ποτέ για να σου πω αν αντέχω ή όχι. Στο στρατό λίγο, αλλά και αυτό εντάξει, ήταν, τρώγαμε πάλι άμα θέλαμε. Όχι, δεν θα πήγαινα ούτε για αναγνωρισιμότητα, ούτε για το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και λέει του χρόνου, κύριε Σιχή, και λέει του χρόνου πάω Survivor και κερδίζω κιόλα. Τι φοβάται περισσότερο ο Σταύρος κριτικός? Αλήθεια? Ναι. Αλήθεια, αλήθεια. Ναι. Κοίτα, αυτό που πάντα με τρόμαζε, ακόμα και όταν ήμουν πολύ μικρός, είναι ο χαμός των αγαπημένων προσώπων. Και θυμάμαι κιόλας, έχει πει ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ας πούμε, συζητήσεις που έχουν υπάρξει, ότι ξέρεις κάποια στιγμή εμείς θα φύγουμε και ξέρεις έβαζα τα κλάματα. Και ακόμα και τώρα κάθε βράδυ, σχεδόν πριν πέσω για ύπνο, περνάνε άσχημες σκέψεις από το μυαλό μου, γιατί μεγαλώσαμε όλοι, μεγαλώσαν και οι παππούδες μου και οι γονείς μου, και αυτό είναι αυτό που με τρομάζει, γιατί είμαι πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένος με τους δικούς μου και με τρομάζει όσο τίποτα άλλο. Οπότε φοβάσαι την απώλειά τους? Ναι, είναι ένα συνέστημα, όχι απλά τρόμος, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή και μόνο που το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με πιάνει τα χυπαλμία. Είναι πολύ άσχημο. Και δεν θέλω καν να το σκεφτούμε. Ωραία, επειδή σε έριξα λίγο τώρα, ναι, θέλω να μου πεις από τα τραγούδια που έχεις γράψει, ποιο ξεχωρίζεις και γιατί? Ξέρεις τι, επίσης κάτι που λέει ο παππούς μου, ποιο από τα δάχτυλά σου αν το κόψεις θα πονέσει περισσότερο? Όλα ουσιαστικά θα πονέσουν το ίδιο, άρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Από τη στιγμή που έγραψα ένα τραγούδι σημαίνει ότι το ένιωσα και το έγραψα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ένα συναίσθημά μου ήταν καλύτερο από κάποιο άλλο. Σίγουρα από μουσικής άποψης
όσο περνάνε τα χρόνια θεωρώ γράφω καλύτερα κομμάτια. Από και πέρα και τα παλιά, ξέρεις, δεν ανέρω τον παρελθόν. Μαθαίνεις από τα λάθη σου ή κάνεις πάλι τα ίδια? Τα ίδια. Τα ίδια. Δεν μπορείς καθόλου έτσι, γιατί αυτό το λάθος που έκανα δεν πρέπει να το ξανακάνω. Ξέρεις τι, ποιος μαθαίνει από τα λάθη? Ουσιαστικά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαναλάβει. Εντάξει, τώρα δεν σου λέω για λάθος τραγικό, ούτε κάτι ας πούμε πολύ μεγάλο σε επίπεδο σχέσης, αλλά υπάρχουν καθημερινά λάθη τα οποία κάνουμε όλοι που θεωρώ δεν τα διορθώνουμε ποτέ. Ας πούμε, δίνεις τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό σου εσύ για να χαλαρώνεις, για να ξεκουράζει, Όχι, είναι λάθος. Θα το κάνεις αύριο, θα το κάνεις. Πάλι το ίδιο λάθος είναι. Άρα ουσιαστικά κανένας δεν μαθαίνει από τα λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη και θα συνεχίζουμε να κάνουμε, γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Θέλω λίγο να μου πεις ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μία γυναίκα. Σαφώς το σύνολο, θεωρώ. Δηλαδή δεν εστιάζω κάπου συγκεκριμένα. Θα έλεγα όμως ότι αυτό που είναι το πιο τραβηχτικό, το πιο θελκτικό είναι ένα ωραίο βλέμμα, ας πούμε. Ένα ζεστό βλέμμα θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο και από εκεί γίνεται η αρχή. Αν δεν έχει ωραία εξωτερική εμφάνιση, αλλά είναι καλός άνθρωπος από χαρακτήρα, θα έκανες κάτι μαζί της? Ναι, κοίτα, πρόσεχε να δεις. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός τώρα για να σου πω την αλήθεια. Άμα συμβεί, μπορεί για να σου πω ότι ξέρεις, ναι, το έκανα. Τώρα απ' έξω δεν μπορώ να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Θεωρητικά, ναι. Δεν γίνεται να σε απαντήσω ειλικρινά. Γιατί εντάξει, σαφώς σου λέω, ο χαρακτήρας, ειδικά σε μια τέτοια δουλειά που κάνω, που πρέπει να υπάρχει κατανόηση από τον άλλον, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχει στήριξη. Σαφώς τι να την κάνεις στην εξωτερική εμφάνιση, άμα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και η δουλειά σου πηγαίνει πίσω. Αλλά εντάξει, να προσέχει τουλάχιστον ο άλλος τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή να είναι περιποιημένη. Και εσύ να είσαι περιποιημένος. Και εσύ έχεις. Μπορεί, ναι, τα στάνταρ του άλλου μπορεί να μην είσαι εσύ. Άρα πρέπει εσύ να ανταποκριθείς στα δικά του στάνταρ. Ένας τραγουδιστής, όταν είναι ερωτευμένος, έχει περισσότερο συνέστημα στα τραγούδια που ερμηνεύει και γράφει? Σε αυτά που γράφει δεν θεωρώ ότι μπορεί να γράψει όταν είναι ερωτευμένος, γιατί όπως έχω ξαναπεί, για μένα τα καλύτερα κομμάτια γράφονται στον απολογισμό. Δηλαδή εκεί που τα βάζεις κάτω και ψάχνεις πραγματικά ποια είναι τα συναισθήματά σου. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει πολύ συναισθηματική φόρτιση, επίσης δεν θεωρώ ότι βοηθάει στη δουλειά. Δηλαδή στη στιγμή που ερμηνεύεις ένα κομμάτι, πάλι πρέπει να είσαι ήρεμος και χαλαρός. Απ' την άλλη, όταν τραγουδάς κάποια μπαλάντα, ας πούμε, κάποιο κομμάτι επίσης συναισθηματικά φορτισμένο, δεν χρειάζεται να είσαι ερωτευμένος για να το αποδώσει με το πρέπον συνέστημα. Υπάρχει τεχνική, ας το πω έτσι, να ανακαλέσει τη μνήμη σου ένα συνέστημα, μια εικόνα, το οτιδήποτε και να μπεις σε αυτό που ζητά το τραγούδι. Δεν χρειάζεται να είσαι ερωτευμένος και θεωρώ ότι αν είσαι και έτσι πολύ ερωτευμένος και πολύ συναισθηματικά φροντισμένος, δεν είσαι και στο 100% στη δουλειά σου έτσι όπως πρέπει. Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ερώτηση, που είναι ένα κουιζάκι. Θέλω να μου βαθμολογήσεις από το 1 μέχρι το 10 τα τραγούδια που έχεις γράψει και τραγουδήσει. Θα ξεκινήσω με το νούμερο 1, που είναι «Την δική μου την καρδιά». Την δική μου την καρδιά. Τι να σε πω, ρε φίλε, τώρα να πω ότι είναι γύρω στο 5. Στο 5 θα το βάλω. Γιατί? Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είμαι περήφανος για το συγκεκριμένο τραγούδι. Όχι ότι το αναιρώ, ξαναλέω, το παρελθόν ποτέ δεν πρέπει να το αναιρείς και τη δουλειά σου. Απλά, ας πούμε, δεν είναι τραγούδι το οποίο θα το βάλω στο κινητό μου να το ακούσω ξανά εγώ. Δηλαδή, από τότε που το έγραψα δεν το έχω ξανακούσει το κομμάτι. Νούμερο 2. Πένα φαντασίας. Μία από τα ίδια. Αν και όλοι μου λένε σε μπουμπούνας, γιατί είναι ωραίο τραγούδι, ας πούμε, και η μουσική μου το γουστάρουνε πάρα πολύ και άντε να το παίξουμε, άντε να το παίξουμε. Επίσης δεν το έχω περάσει μέσα μου στο 100%. Νούμερο 3. Τρόμος εσύ, αγάπη εγώ. Μου αρέσει όταν το παίζω με την κιθάρα μου, δεν μου αρέσει το πώς το ακούω, που είναι τελειωμένο. Βαθμός? 8 με την κιθάρα, 3 έτσι όπως είναι γραμμένο. Άντε ρε. Εντάξει, είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι που με πιέζει να γίνομαι καλύτερος. Νούμερο 4. Νύχτες βαριές.
8,5, καλό 8,5 όμως. 8,5, ναι. Γιατί? Γιατί μ' αρέσει και όταν το παίζω και όταν το ακούω. Ενδεχομένως τη φωνή θα άλλαζα. Εντάξει, έχει πολλά χρόνια που το έχω γραφήσει, αλλά είναι κομμάτι πολύ ωραίο και διαφορετικό όσον αφορά την ενορχήστρωσή του. Απλή μουσική μένα, αλλά βαθύ νόημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, 8,5. Νούμερο 5, ποιος σαν εμένα. Πέρσι θα σου έλεγα 20, αλλά φέτος ένα, έτσι με πολύ επίκαι, 7. 7. Ναι. Από το 20 μέχρι το 7 είναι 13 μονάδες. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, όταν το γράφω το τραγούδι, είμαι ενθουσιασμένος και λέω, τι έρασα τώρα. Αλλά μετά το ακούω και ειδικά άμα έχει περάσει και ένας χρόνος, δεν μου κάνει την ίδια αίσθηση. Νούμερο 6 και μία κλίμακα πιο κάτω από το αγαπημένο μου, 9. Το 9 μου φέρνει πολύ ωραίες αναμνήσεις από το στρατό, γιατί μέσα στο στρατό το έγραψα. Δεν το έχω ξανακούσει από τότε, δεν το βάζω να το ακούσω. Και γενικότερα τις δουλειές μου, να ξέρεις, πέρα από το κομμάτι το επαγγελματικό, να δω τι μπορώ να διορθώσω, δεν τις ευχαριστιέμαι να τις ακούω. Εντάξει, θα πω ένα 7,5. 7,5. Ναι. Γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει βίντεο κλιπ? Λάθος, δεν είναι λάθος. Θεωρήσαμε ότι λόγω του ρυθμού του και της μουσικής του και του πιασάρικου στίχου ενδεχομένως δεν χρειαζόταν ένα βίντεο κλιπ για να τρέξει, αλλά και τα λάθη μέσα στη δουλειά είναι. Από τα λάθη μαθαίνεις, τα έτσι λάθη μαθαίνω. Αλλά όπως μου είχες πει, δεν μαθαίνεις από τα λάθη. Εντάξει, τώρα έμαθα όμως. Τώρα για το συγκεκριμένο έμαθα. Πάμε και στο αγαπημένο μου, νούμερο 7, σου φωνάζω A. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν το βαθμολογώ. Ακόμα δεν μπορώ να το βαθμολογήσω με την έννοια ότι είναι φρέσκο, παίρνει πολύ καλές κριτικές από όλους. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ, είμαι ακόμα στον ενθουσιασμό μου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και να περάσει ο καιρός, επειδή η δουλειά είναι τόσο άρτια, δεν νομίζω να πέσει βαθμολογικά. Είναι η πρώτη φορά που πέρα από το στίχο δεν ασχολήθηκα με τίποτα άλλο, ούτε στην διαδικασία του βίντεο κλιπ, ούτε στη μουσική, ούτε στην ενορχήστρωση. Δηλαδή απλά σήκωσα τα χέρια ψηλά, έδωσα το στίχο, μου δώσαν βασικά πρώτα τη μουσική, έγραψα το στίχο, έβαλα τη φωνή και από εκεί και πέρα όλο το αποτέλεσμα το είδα κι εγώ σαν ακροατής και το άκουσα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή με εξέπληξε, δεν περίμενα να βγει όλο τόσο ωραίο. Και η εικόνα και ο ήχος ήταν εξαιρετικό. Και σου λέω, δεν θεωρώ ότι η βαθμολογία θα πέσει, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη μου 100% άρτια και επαγγελματική δουλειά. Άρα παίρνει ένα 10. Παραπάνω από 10. Παραπάνω από 10. Και ελπίζω βασικά να σου πω κάτι. Εγώ το πόσο βαθμολογώ τα κομμάτια μου δεν έχει σημασία. Ο κόσμος είναι πως τα βαθμολογεί και αν στην τελική τα ακούει και τα ευχαριστιέται και τα έχει στο κινητό του. Αυτή είναι η επιτυχία. Θέλω λίγο τώρα έτσι που κλείνουμε την όμορφη αυτή συζήτηση να μου πεις ποιοι εργάστηκαν για όλο αυτό το κομμάτι, να μου πεις το παραγωγό σου, να μου πεις να ευχαριστήσεις οποιονδήποτε. Δηλαδή είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, θα το έχουμε και κάτω στην περιγραφή, αλλά να μας πεις έτσι 2-3 tips που δεν τα γνωρίζουμε. Πρώτο από όλους θέλω να αναφέρω και να ευχαριστήσω τον συνδημιουργό ουσιαστικά του κομματιού, τον Μιχάλη τον Τουρατζίδη, ο οποίος πέρα από τη μουσική είναι ο ενορχιστρωτής, είναι ο παραγωγός, είναι ο άνθρωπος που ασχολήθηκε μαζί μου και με ανέβασε στην επαγγελματική σκάλα αρκετά σκαλοπάτια πιο πάνω. Ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης, ο οποίος στο ενεργητικό του έχει καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης ο Καράς, ο Μαζονάκης, ο Μπατής, δηλαδή είναι άνθρωπος της δουλειάς, ο οποίος γνωρίζει ποια είναι, εντάξει, δεν μπορείς να το ξέρεις 100% και ο ίδιος το λέει, αλλά γνωρίζει τι πρέπει να κάνεις τέλος πάντων για να εξελιχθείς και εσύ επαγγελματικά και να σε γνωρίσει πιο πολύ ο κόσμος. Από εκεί και πέρα το κομμάτι το οπτικό, επίσης εξαιρετικός στις δουλειές του και επίσης άνθρωπος ο οποίος έχει στον ενεργητικό του καλλιτέχνες όπως οι Μέλισσες, ο Χολίδης, η Νατάσα Θοδωρίδου, είναι ο Άλεξ ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος οπτικοποίησε το κομμάτι και έβγαλε αυτή την υπερπαραγωγή αποτέλεσμα.
Φυσικά μην ξεχνάμε την παραγωγή NC Production στην Αταλία του Χατζή που τα σκάφη, τα ξενοδοχεία, οι κοπέλες, τα κρασιά, οι χορηγοί, όλα αυτά περάσαν από τα χέρια της και τα υλοποίησε. Προσωπικό ευχαριστώ από μένα στον Πέτρο τον Τεζαψίδη, ο οποίος είναι, εντάξει, είναι χρόνια φίλος μου, κολλητός μου, αλλά πλέον συνεργαζόμαστε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι, τι να σου πω, από καμαρινάκιας μέχρι social media manager, μέχρι βοηθός μου, ψυχολόγος μου. Τον βρίζω σχεδόν κάθε μέρα βασικά. Και επίσης και στη δουλειά είναι συνέχεια εκεί, με βοηθάει στα πάντα. Πάνω κάτω αυτοί είμαστε οι άνθρωποι, οι οποίοι δουλέψαμε για όλο αυτό. Εντάξει. Και βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρεις και σου άρεσε. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό το πράγμα θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου και θα το αγκαλιάσει ο κόσμος, αυτό είναι ένα στοίχημα και δεν μπορούμε να το ξέρουμε αν θα το κερδίσουμε τελικά ή όχι. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πραγματικά σε είναι μετά από την κούραση, την πίεση, τις εκπομπές, είναι μετά από πάρα πολύ καιρό χαλάρωσα σε μια όμορφη κουβέντα. Δεν το είδα καν συζήτηση. Έχω ξεχάσει εδώ και πολύ ώρα που υπάρχει κάμερα. Και πέρασα πολύ ωραία και ελπίζω αυτό να βγει και στον κόσμο. Μακάρι, εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες για ακόμη μια φορά και είσαι επίσης εδώ για να με στηρίζεις, γιατί κάθε μικρό ή μεγάλο λιθαράκι είναι πάλι λιθαράκι για τη δουλειά σου και χαίρομαι πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια επικοινωνία και έρχεσαι και στις βραδινές μου εμφανίσεις και με καλείς και στη δουλειά και τη δική σου τη δουλειά. Και ευτυχώς και δεν είναι μόνο έτσι αυτή η σχέση μας. Μπράβο, ναι, είναι γι' αυτό. Ότι είναι μόνο επαγγελματική και αυτά βγαίνουμε. Θεωρώ ότι βγαίνει αυτό προς τα έξω. Τι να πω, ό,τι καλύτερο για σένα και για τους ανθρώπους που σε στηρίζουν και σε βοηθάνε και σε ακούνε και για τους συνεργάτες σου. Γι' αυτό να μου εκεί πίσω, κύριε Συγκύρι. Και ελπίζω και όχι ελπίζω, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Την υγεία μας να έχουμε όπως είπαμε στην αρχή και ό,τι καλύτερο για όλους. Πάμε τα χέρια